Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε και χρόνια πολλά. Ένα στίχο από το ψαλτήρι συνήθως έρχεται στο νου μας όταν βλέπουμε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές οι οποίες έχουν στόχο να κρίνουν, να κατακρίνουν, να κολλάσουν, να υβρίσουν την Εκκλησία και το Ράσο, το μοναχό και τον κληρικό, τα κατηχητικά, την ενορία, τους παπάδες και δεσποτάδες. Βλέπουμε πραγματικά να λειτουργεί ένα σύνδρομο υποκρισίας, ένα σύνδρομο προφάσεις εναμαρτίες. Ποιοι είναι οι αναμάρτητοι για να ελέγξουν, για να κρίνουν? Ποιοι είναι οι άγιοι, οι δίκαιοι, οι απαλλαγμένοι από αμαρτίες, από εγκλήματα, από αδικίες, ώστε να έχουν την τόλμη να κρίνουν αυτούς και αλλήλους και να κατακρίνουν τους φανερουμένους ως κακούς, που πολλές φορές μπορεί να είναι και λάθος. Μπορεί να είναι και συκοφαντία και κακούργημα, όταν μια κατηγορία, μια συκοφαντία σπηλώνει, καταρακώνει την υπόλοιψη ενός ανθρώπου. Έρχεται λοιπόν ακουσίως στο νου μας ο στίχος του ψαλμού 140 στίχος 4. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Τι λέγει αυτός ο στίχος? Μην αφήνεις, Κύριε, λέει, την καρδία μου, την ψυχή μου, να πέσει σε λόγους πονηρούς, ώστε να προφασίζομαι προφάσεις εν αμαρτίες, ώστε να γίνεται μια προστατευτική ομπρέλα που να με προστατεύει εμένα και να μου δίνει μια ψευδαίσθηση, μια αυταπάτη ότι είμαι ο Άγιος, ο Δίκαιος, ο Ενάρετος, ο Αναμάρτητος, για να μπορώ να κρίνω, να κατακρίνω τους άλλους. Πάλιν και πολλάκις, ατενίζομεν στο γυαλί της τηλεόρασεως, το Ράσο να γίνεται στόχος, τον καλόγερο ή τον κληρικό. Και βέβαια δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία μολύνουν το Ράσο. Υπάρχουν κάποιοι μοναχοί, ελάχιστοι, ευτυχώς πολύ ελάχιστοι, και κάποιοι κληρικοί οι οποίοι παρέβησαν το ορθόδοξο ήθος και εμόλυναν την αιρετική συνείδηση ή τη μοναχική αποταγή και αποτελούν σκάνδαλον. Αλλά το σκάνδαλον βοά από μόνο του, όπου υπάρχει, εάν υπάρχει. Και επομένως τον λόγο να έχει η προϊσταμένη αρχή, είτε η Μονή είτε η Εκκλησία, για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της καθάρσεως, να στυλιτεύσει χωρίς να πληγώσει το όλο σώμα της Εκκλησίας. Είμαστε μία Εκκλησία, ένα σώμα, μέλη αλλήλων. Είναι τόσο εύκολο να κόβουμε χέρια, πόδια, κεφάλια, να κάνουμε δίθεν εγχειρήσεις καθάρσεως και να κινδυνεύει να θανατωθεί αυτή η Εκκλησία ολόκληρη? Λειτουργεί λοιπόν ένα σύνδρομο, το οποίο το ονομάζω σύνδρομον προφάσεις εν αμαρτίες.
Πολλοί κατακριτές, όλοι μας σχεδόν κάνουμε τον κριτή, τον κατακριτή, καμιά φορά γίνομεθα και συκοφάντες χωρίς να το αντιληφθούμε, γιατί όταν μας παρασύρει η μανία να κρίνουμε τα αλλότρια αμαρτήματα, ενώ δεν κρίναμε τους εαυτούς μας, τότε έχει μερτικό και ο διάβολος αυτή την κρίση και κατάκριση και προέρχεται μεγάλη ζημία. Τι είναι λοιπόν αυτό το σύνδρομο προφάσεις εν αμαρτίες? Είναι και πώς λειτουργεί? Είναι ένα συνδυασμός φαρισαϊσμού. Οι άλλοι αμαρτωλοί, όχι εμείς. Οι άλλοι άδικοι, όχι εμείς. Οι άλλοι κακοί, εμείς αγαθοί. Είναι ένας φαρισαϊσμός αυτοδικαιώσεως. Είναι μία τάση να διηλίζουμε τον κόνοπα, να θέλουμε να ελέξουμε, όπως λέγει ο Χριστός, εάν στο μάτι του κάποιος έχει μια ακίδα, ενώ μπορεί να έχουμε εμείς ένα δοκάρι ολόκληρο. Τι βλέπεις, λέει, το κάρφος στον οφθαλμό του αδελφού σου και δεν βλέπεις την δοκόν στον δικό σου οφθαλμό? Δηλαδή την υποκρισία, την αμαρτωλότητα, την κρυφή αμαρτωλότητα. Είναι λοιπόν το σύνδρομο προφάσεις εν αμαρτίες προβολή του κακού από μέσα μας και μια μετατόπιση στους άλλους. Οι άλλοι αμαρτωλοί, όχι εμείς. Οι άλλοι λοιπόν είναι οι κακοί και οι εγκληματίες και οι βρωμεροί, όχι όμως εμείς. Αυτό είναι φαρισαϊσμός, αυτό είναι αυτοδικαίωσης, αυτό είναι κατάκριση, όχι αυτοκατάκρισης που επιτρέπεται, αλλά κατηγορία. Και μάλιστα ιεροκατηγορία. Όταν κανείς παίρνει την θέση να κατηγορήσει, πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος για αυτά τα οποία λέγει, ότι είναι αλήθινα. Δεύτερον, ότι είναι αυτός αθώος, αγνός και καθαρός και μπορεί να ελέγχει. Και τρίτον, εάν μπορεί να τα πει δημοσία αυτά τα οποία γνωρίζει αυτός και δεν ξέρει όλος ο κόσμος. Εκτός και πρέπει να γίνει μάθημα διαφθοράς πώς πρέπει να γίνει ο κόσμος μια ώρα αρχίτερα πιο βρωμερός, πιο αμαρτωλός, πιο κακός από ό,τι είναι. Και αν είναι κάποιοι αμόλυντοι και καλοί, και εκείνοι να δουν να σπάζει, λέει, το απόστημα. Ποιο απόστημα? Αυτό είναι ανάγκη να θεραπευτεί στην εντατική θεραπεία, όχι στο πεζοδρόμιο, όχι στον δρόμο έλεγχος και σπάζουμε το απόστημα. Δηλαδή στο γυαλί της τηλεοράσεως, αμαρτήματα παπάδων, αμαρτήματα καλογέρων, εάν υπάρχουν, που τα αμφισβητούμε, γιατί μπορεί να υπάρχει βέβαια μία ακραία περίπτωση, και υπάρχουν, δεν το αμφισβητούμε αυτό, ότι υπάρχουν κακοί καλόγεροι και κακοί παπάδες ή και δεσποτάδες, αλλά αυτά είναι ακραία παραδείγματα, είναι σπάνιες περιπτώσεις που επικυρώνουν τον κανόνα του καλού μοναχισμού, του καλού κλήρου, που βέβαια πρέπει να αναγεννηθεί και να καθαρθεί με μία εσωτερική διεργασία καθάρσεως που δεν θα σκανδαλίσει, δεν θα γκρεμίσει, δεν θα σφάξει τον υστέρη δίθεν της κριτικής την Εκκλησία και να πληγώσει τις συνειδήσεις και να γκρεμίσει τους ασθενείς περί την πίστη. Προβάλλει λοιπόν το κακό έχουν το σύνδρομο αυτό, τις προφάσεις εν αμαρτίες, και έτσι δικαιολογεί τον εαυτόν του ότι εγώ είμαι όχι και τόσο κακός όπως είναι οι άλλοι. Ή δικαιολογεί τη μη πρόοδό του και τον μη αγιασμό του, λέγοντας πώς να αγιάσουμε αφού οι παπάδες και οι καλογέροι κάνουν αυτά σε έναν κόσμο που ζούμε, έτσι είναι, έτσι θα είμαστε και χειρότερα θα γίνουμε. Υποτύπων λοιπόν σχολιασμού θα δούμε σήμερα το σύνδρομο αυτό προφάσεις εν αμαρτίες, για να δούμε εμπρότης ποια ζημιά προκαλεί στην Εκκλησία, στην κοινωνία, στην πατρίδα μας, στο έθνος μας, στους νέους προπαντός, στους ασθενείς περί την πίστην. Το σύνδρομο λοιπόν αυτό προφάσεις εν αμαρτίες έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά προκαλέσει σε όλη την κοινωνία μας. Πρώτον, είναι η ζημιά ότι γενικεύεται το κακό. Υπάρχει κακό, μα όλοι κακοί είναι?
Ακούσαμε μακριά από τα μοναστήρια, μακριά από τις ενορίες, μακριά από τους παπάδες, μακριά από το κατηχητικό. Πού θα πάνε τα παιδιά? Στις πόρνες, στα πορνεία, στα ναρκωτικά, στα καταγόγια? Πού θα πάνε τα παιδιά? Στους εμπόρους ναρκωτικών? Πού θα πάνε? Στα διαφθορία? Όχι. Αυτά είναι λοιπόν πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα και οφείλει ο καθένας να δει, να κρίνει και να μπορεί να αποφύγει την μεγίστη ζημία η οποία προκύπτει. Γίνεται λοιπόν μια γενίκευση. Υπήρχαν πάντοτε. Εδώ ο Χρυσόστομος καθήρισε πλειάδα ιερέων αναξίων. Αυτό ήταν μια κάθαρση εκ της Εκκλησίας με διαδικασίες εκκλησιαστικές, εκ των έσω, χωρίς να γίνει λόγος, χωρίς να διαπομπευθούν πρόσωπα, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν προσωπικότητα και κανείς δεν μπορεί έναν αμαρτωλό να τον διαπομπεύει, να τον διασύρει, να τον ξεφτελίζει, να τον προβάλλει στα μέσα ενημερώσεως, να τον κάνει τι δηλαδή, μάθημα προς μίμηση ή να επιτελέσει έτσι την κάθαρση. Άλλο αν απρόσωπα να καταγγέλει κανείς ότι υπάρχουν μέσα στην εκκλησία, μέσα στα μοναστήρια κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν. Αυτό ναι. Και άλλο αν θέλουμε να καθαρίσουμε το μοναχισμό και την εκκλησία, δεν καθαρίζεται με τέτοιου είδους εγχειρήσεις, με τέτοιες γενικεύσεις. Πρώτο λοιπόν λάθος. Πολλαπλούν λάθος λοιπόν είναι αυτή η λειτουργία του συνδρόμου προφάσεις αναμαρτίες. Πρώτον γενικεύει, είτε αυτός που κρίνει και προφασίζεται ότι κρίνει τους άλλους τους κακούς ενώ παριστάνει τον εαυτόν του ευσεβή και άγιον, γενικεύει, ή ο ακροατής ή τηλεθεατής κάνει αυτός την γενίκευση, άρα οι παπάδες όλοι είναι κακοί. Και αν δεν το κάνει ο τηλεθεατής, το κάνουν μέσα αυτοί που έχουν κληθεί σκοπίμως για να παρεμβάλλονται στις συζητήσεις και λένε μακριά από την εκκλησία, κακοί οι παπάδες, κακοί οι δεσποτάδες, κακά τα μοναστήρια. Μακριά από το κατηχητικό, όλοι οι αμαρτωλοί. Αυτές λοιπόν οι γενικεύσεις που είτε γίνονται από τον κατακριτή, είτε από τους τηλεθεατές και ακροατές, είτε και σκοπίμως μέσα από την συζήτηση, προξενούν μεγάλη ζημία. Δηλαδή γίνονται ομπρέλα προστατευτική του φαρισαϊσμού, της αυτοδικαιώσεως. Εμείς δεν είμαστε κακοί, οι άλλοι είναι κακοί. Και θα ισχύει φυσικά του Χριστού ο έλεγχος σου, μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Αυτοί που κατέκριναν κληρικούς και μοναχούς να μας πούν δεν έχουν εγκλήματα, πορνίες, μοιχείες, κλοπές, καταχρήσεις, ναρκωτικά άλλοι, σοδομισμό άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν αλότρια παραπτώματα? Και βέβαια έχουν δικαίωμα να κρίνουν δασοφόρους, όταν ο ίδιος ο Θεός τώρα δεν κρίνει. Ο Θεός ανέχεται, μακροθυμεί. Ποιος θα κατακρίνει, θα κολλάσει και θα εξαπολύσει τους κεραφνούς? Εάν ήθελε ο Θεός να μας κατακεραφνώσει, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κανείς ζωντανός. Ο Θεός λοιπόν, όπως λέει και ο Χρυσόστομος, για τούτο έκανε ομοιοπαθείς ημών κληρικούς, όπως είναι ασθενείς και αδύνατοι και με ατέλειες. Οι λαϊκοί, οι πιστοί όμοια έχουν κάποιες ατέλειες, φυσικά δεν πρέπει να έχουν και κολλήματα ιεροσύνης. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν επιτρέπεται να έχουν κολλήματα ιεροσύνης, να είναι κόσμος και να πάνε να βοηθήσουν τον κόσμο. Έχουν γίνει και τέτοια λάθη. Θα πρέπει η Εκκλησία να καθαρθεί με εσωτερικές διεργασίες ώστε να μπορέσει να δώσει το μήνυμα της αγιότητας, το μήνυμα της καθάρσεως, το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της πνευματικής πορείας και της θεώσεως. Και όχι να γίνεται η Εκκλησία στόχος και καμιά φορά δικαίως όταν υπάρχουν παραδείγματα που τρέχουν μόνοι τους να φανερώσουν τις πομπές τους στις τηλεοράσεις. Να κάνουν δίθεν διάλογο. Όχι μέσα σε έναν αξιοπρεπή χώρο που προάγει τον διάλογο, των λόγων, των αντίλογων, τα επιχειρήματα, τα λογικά, αλλά μέσα σε χώρο που παράγει ασυνεννοησία, σε χώρο που παράγει ζούγκλα,
που δεν βοηθεί την κοινωνία να αποζουγκλοποιηθεί, να στελιτευθεί το κακό, αλλά έρχεται να παράγει ζούγκλα, έρχεται να δημιουργεί αντιθέσεις, ύβρις, βλασφημίες, ιδεολογίες, απειλές και αθλειότητες, ώστε θεολόγοι και ιερέων να υβρίζονται με την χειρότερη γλώσσα. Αυτά είναι διάλογοι που μπορούν να βοηθήσουν να βγάλουμε συμπεράσματα τι φταίει ή παράγεται ζούγκλα μέσα στο τηλεοπτικό, θα λέγαμε, πρόγραμμα και διδάσκεται ζούγκλα ή πηγαίνει άλλος αθώος και τον απομονώνουν και τον υβρίζουν και τον απειλούν και τον ηρωνεύονται και αναγκάζεται ή να σηκωθεί να φύγει ή να αμυνθεί ή να υψώσει τον τόνο της φωνής όταν μέσα στη ζούγκλα του αντιλόγου αλλά στη ζούγκλα της ασυνεννοησίας και της τιμένης παγίδας να χτυπηθούν αξίες και θεσμοί μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται κανείς και για να αμυνθεί, να πει κάτι, να προλάβει να πει κάτι μπορεί να υψώσει την φωνή και να ξεφύγει κανένας απρεπής λόγος. Λοιπόν, γενίκευσης. Το πρώτο μεγάλο λάθος και η πρώτη μεγάλη ζημία. Ένα δεύτερο. Όπως μας το λέγουν και οι Άγιοι Πατέρες και συγκεκριμένα ο Θεοδόρητος Επίσκοπος Κύρου, γίνεται ένα άλλο λάθος. Δεν κατηγορούνται οι κακοί λειτουργοί, αλλά κατηγορείται και το λειτουργήμα. Φέρει πίν, μπορούσαμε να κατηγορήσουμε όλους τους δασκάλους αν ένας δάσκαλος είναι κακός, έκανε ένα σοδομισμό, φέρει πίν. Πήραξε κάποιες κοπές μαθήτριες. Θα βγάλουμε λοιπόν στο σφυρί να του φεκίσουμε τον κόσμο των διδασκάλων, των λειτουργών, εκπαιδευτικών λειτουργών. Εάν ένας αξιωματικός κάνει ένα σκάνδαλο, θα βγάλουμε λοιπόν στο στόχο να του φεκάμε το στράτευμα ολόκληρο. Εάν ένας μοναχός είναι σκληρικός, και βέβαια ευτυχώς, το λέγω ευτυχώς, είναι ελάχιστη η κακή που δεν επιτρέπεται να είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ως λειτουργή. Στον χώρο της Εκκλησίας και της Μονής όλοι χωρούμε ως μετανοούντες και έχοντες την διάθεση μετανοίας. Το μοναστήρι δεν είναι θησαυρό κρέμας, δεν είναι μια κάστα έξω η αμαρτωλή. Το μοναστήρι είναι για τους αμαρτωλούς. Και αν δέχεται κάποιους αμαρτωλούς δεν σημαίνει ότι τους θέλει να είναι αμαρτωλοί, τους δέχεται για να τους θεραπεύσει. Ιατρείον είναι η άσκηση, ιατρείο είναι και η Εκκλησία και πρέπει να λειτουργούμε οι κληρικοί ως ιατροί. Μπορεί λοιπόν να παίρνει η μπάλα όλο τον κλήρο επειδή κάποιος, ένας, δύο ευρέθηκαν οι οποίοι εμόλυναν την αποστολή του στο λειτουργήμα. Δηλαδή θα πιάνει όλους τους κληρικούς. Και δεύτερον, είναι δυνατόν να γίνεται και η άλλη, θα λέγαμε, γενίκευση στο άλλο λάθος από το λειτουργήμα της ιεροσύνης να πηγαίνει στον θεσμό της Εκκλησίας και του μοναχισμού η κατηγορία και να λένε μακριά από τα κατηχητικά, μακριά από τους παπάδες, μακριά από την ενορία, μακριά από τα μοναστήρια. Κατηγορείται ο θεσμός του μοναχισμού και ο θεσμός, όχι ο θεσμός το θείον καθίδρυμα της Εκκλησίας, που αν δεν υπήρχε Εκκλησία, αν δεν υπήρχε μοναχισμός, δεν θα είχαμε ελληνική ταυτότητα και ελληνική συνείδηση και πατρίδα. Δεν μας δείχνουν βέβαια τα κανάλια τα θετικά πρότυπα. Δεν μας έδειξαν ένα μοναχό καλό, δεν μας έδειξαν ένα κληρικό καλό, δεν μας έδειξαν ένα δεσπότη καλό. Μας δείχνουν, αν ψαρέψουν και βρουν τεχνιέντος δε κάποιο αρνητικό παράδειγμα για να κάνουν τις γενικεύσεις, για να κάνουν τις κατηγορίες, για να γκρεμίσουν την πίστη και να προκαλέσουν τη ζημία ακριβώς που είπαμε και θα ξαναπούμε. Έπειτα ένα άλλο λάθος, όπως ακριβώς το λέγει ο Θεοδόρητος Επίσκοπος Κύρου. Υπάρχει πολλές φορές ο κίνδυνος να θέλει κανείς να χτυπήσει το κακό και να του προβάλλουν ως κακόν έναν αθώον και έτσι θέλοντας να πετροβολήσει, όπως λέγει εδώ, το σκύλο, μπορεί να χτυπήσει και να σκοτώσει τον αθώο άνθρωπο. Θέλοντας δίθεν να κάνει χειρουργία, να μπει τον ιστέρι βαθιά, λέει, μέχρι το κόκαλο, μπορεί να σφάξει αθώους και μπορεί να
φωνεύσει και τη συνείδηση της Εκκλησίας ολόκληρης. Μπορεί να έχει κανείς, λέγει, έναν πέλεκι να κόβει ξύλα, αθώαν θα λέγαμε ενέργεια, και μπορεί να του φύγει το σιδερικό και να σπάσει το κεφάλι, να σκοτώσει τον συνανθρωπών του. Μπορεί να κάνει αυτές τις ζημιές ο φαρισαϊσμός, το σύνδρομο αυτοδικαιώσεως, το σύνδρομο αυτοδικαιώσεως και κατακρίσεως των άλλων, δηλαδή το σύνδρομο προφάσεις συναμαρτίες. Και έτσι κάνει και μια άλλη γενίκευση. Τους πιάνει όλους, μικρούς αμαρτωλούς, μεγάλους αμαρτωλούς, κακούργους και εγκληματίες, και αυτούς που δεν τους πιάνει γιατρός με τα χέρια του, τους βάζουν στην αυτή κατηγορία. Όλοι το ίδιο. Όλοι οι αμαρτωλοί, και κατά τον αυτόν τρόπον την ότι έχουν αμαρτήσει και έχουν μολύνει το ράσο και άλλα, πρέπει να κατηγορούνται. Ενώ υπάρχουν διαφορές, ποικίλες διαφορές, διαφοροποιήσεις τακτούντων και αμαρτανόντων. Ποιος έκανε αυτή την λεπτή διάκριση? Απλή γενίκευση και όποιον πάρει ο χάρος. Και έπειτα, όχι μόνον γίνεται αυτή η γενίκευση όπως αναφέραμε, ώστε όλοι οι λειτουργοί να παίρνουν το όνειδο στην ύβριν και να δημιουργείται μία κίνηση, μία τάση του λαού να ονειδίζει, να υβρίζει και να περιφρονεί τον κλήρο και τον μοναχισμό, ή κάποιον άλλον κλάδων ή χώρων που συκοφαντείται η κατηγορία. Είχαμε δει και τους γιατρούς να κατηγορούνται. Υπάρχουν γιατροί κακοί που παίρνουν φακελάκια. Δεν μας έδειξαν όμως έναν γιατρό καλό. Δεν μας έδειξαν ένα που θυσιάζεται, που δεν παίρνει φακελάκια, που κάνει τόσους αγώνες ώστε να σώσει ζωές, να κάνει εγχειρήσεις, να πάρει από τα δόντια του χάρου τόσους ανθρώπους. Αυτά δεν μας τα δείχνουν. Μα ποια αποστολή έχουν τα μέσα ενημερώσεως? Μόνο να κατηγορούν. Δεν επαινούν, δεν επένασαν ποτέ τους καλούς γιατρούς. Δεν επένασαν ποτέ τους καλούς μαθητές. Δεν επένασαν ποτέ τις καλές γυναίκες, τις καλές συζύγους, τις πολύτεκνες μάνες. Βέβαια δεν τις επένασαν. Τώρα τις κόβουν και το επίδομα αυτό της πολυτεκνίας. Όλα τα διορθώσαμε, όλα τα περιτά, θα λέγαμε, χρήματα που σπανταλώνται τα περιμαζέψαμε, και είχε μείνει τώρα πλέον η πολύτεκνη μάνα να τις κόψουμε. Μια αμοιβή που ήταν βραβείων για την πολυτεχνία της. Τρελαθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο. Τρελαθήκαμε. Βέβαια θα πείτε, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Στην πολυτεχνή μάνα δεν έπρεπε να υπάρχει καμία εξαίρεση. Όταν έχει το κράτος και δαπανάει, το άσωτο κράτος δαπανάει για φαγοπότια, για σπατάλες, για πολυτέλειες, δεν θα δαπανήσει λίγα χρήματα για τις πολύτεκνες μητέρες? Και έπειτα, για να συνοψίσουμε την ζημία συνοπτικά και να δούμε κατόπιν πιο αναλυτικά, η ύβρις λοιπόν δεν σταματά μόνο στους λειτουργούς, φτάνει και στο λειτουργήμα, φτάνει και στους θεσμούς όπως αναφέραμε, και προκειμένου περί της Εκκλησίας η ύβρις απευθύνεται κατά πρόσωπον στον Χριστόν, ο οποίος ανέχεται αμαρτωλούς όταν είναι εν μετανοία, ή μακροθυμεί να μετανοήσουν, και δεν τους ξεσκεπάζει, δεν τους ξεγυμνώνει να πει εσείς είστε τέτοιοι, θα σας ξεγυμνώσω, θα σας αποκαλύψω, θα σας διαπομπεύσω, θα σας ρεζιλέψω. Δεν το κάνει αυτό ο Χριστός, αλλά περιμένει να λειτουργήσει μέσα στη μακροθυμία του η μετάνοια, η διόρθωση, η αθόρυβη και σιωπηρή κάθαρσης, η οποία κανένα δεν σκανδαλίζει και καμία συνείδηση δεν γκρεμίζει. Επομένως, πρέπει να προσέξουμε αυτές τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά ελληνικό πνεύμα φανερώνουν, μία ζούγκλα παράγουν, δεν βοηθούν τον άνθρωπο να ηρεμήσει. Δεν υπάρχουν όροι συζητήσεως, λόγο, αντιλόγο, αξιοπρεπής διάλογος δεν υπάρχει. Υπάρχουν στημένες παγίδες, υπάρχουν στόχοι συγκεκριμένοι, υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, και όσοι ακριβώς προσέρχονται εκεί, το λιγότερο είναι να αδικηθούν και φυσικά το λίγο περισσότερο να ρεζιλευτούν μέσα σε ένα κλίμα ζουγκλοποιήσεως,
όχι λόγω αντιλόγου και επιχειρημάτων, αλλά κραυγασμών, αλλά μην πω και τίποτε άλλο, χειδαιοτήτων και ύβρεων, που ποτέ δεν θα έπρεπε αυτά να βγαίνουν στα κανάλια και προπαντός ούτε και στο ίντερνετ, στο οποίο η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ορθόδοξη Ενωρία, το Ορθόδοξο Μοναστήρι διαπομπεύεται και δεν ξέρουν οι ξένοι. Αφού εμείς δεν διαβάζουμε την ιστορία μας, οι ξένοι δεν ξέρουν την λαμπρά ιστορία του μοναχισμού, τις θυσίες που υπέστη και την συμβολή σε αυτόν τον τόπο του μοναχισμού και του κλήρου. Επομένως, θα έρθουν οι ξένοι να μας βάλουν τροποντινά γυαλιά, να μας επιβάλλουν κάποιες θελήσεις τους, όπως θα πούμε ακριβώς στη συνέχεια. Αγαπητοί ακροατές, το σημείο αυτό γίνεται ένα σύντομο διάλειμμα και ευθύς αμέσως συνεχίζουμε. Υπό τύπων σχολιασμού και όχι θεωρητικής, συστηματικής εξετάσεως και αναλύσεως, το σύνδρομο προφάσεις αμαρτίες. Και αφορμή λαμβάνουμε από την ασέβεια, την απρέπεια, το κακούργημα κάποιων τηλεοπτικών εκπομπών και κανάλιων που βάλαν στόχο τα μοναστήρια, την εκκλησία, τους ρασοφόρους, λες και δεν υπάρχουν κλέφτες, λες και δεν υπάρχουν τα ναρκωτικά, λες και δεν υπάρχουν καταχρήσεις, λες και δεν υπάρχουν αδικήματα, λες και δεν πεινάει ο Κοσμάκης, λες και δεν απειλούμε από τους Τούρκους, λες και το πρόβλημα είναι τώρα να λύσουμε, να καθαρίσουμε τους κληρικούς και τους μοναχούς. Βέβαια δεν είναι να καθαρίσουν, γιατί δεν υπάρχει καμία κάθαρση με αυτόν τον τρόπο, γιατί όπως λέγει ο Χρυσόστομος, τα αμαρτήματα ή τα δικήματα ή τα πλημελήματα δημοσιευόμενα δεν καθαρίζονται αυτοδικαίως, δεν υπάρχει αυτοδικαίως κάθαρσης, αλλά καθιστάν τους αμαρτωλούς ασυνείδητους και τους λειτουργεί σε αυτούς πάλι το κόμπλεξ, το σύμπλεγμα της υποκρισίας και της αυτοδικαιώσεως και του φαρισαϊσμού, του συνδρόμου προφάσεις αμαρτίες. Και αυτοί θα προφασιστούν, θα πούν πως δεν είναι έτσι, πως δεν είναι αλλιώς, θα επιστρατεύσουν επιχειρήματα, θα επιστρατεύσουν δικηγόρους να αποδείξουν πως δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Ενώ η κάθαρση μπορεί να γίνει μόνο με την μυστική χειρουργία της χάριτος, μέσα στην προσευχή, μέσα στους κανόνες, μέσα στα μέτρα που έχει η ιατρική του μοναστηριού και της εκκλησίας, όπως ακριβώς για να γίνει η κάθαρση μέσα σε ένα άλλο χώρο, των λογών τον έχει, στους διδασκάλους, το διδασκαλικό σώμα, στους αξιωματικούς, το σώμα των αξιωματικών, στους αστυνομικούς ομίλους, το σώμα της αστυνομίας και ακριβώς σε όλους τους άλλους χώρους. Αρμόδιο να κάνει την κάθαρση είναι το ίδιο το σώμα με κάποιες διεργασίες εσωτερικές, χωρίς να γίνεται διαπόμπευσης και εξουθένωσης και εξόντωσης κάποιων ανθρώπων, ώστε να μην τροφοδοτείται η κοινωνία με σκανδαλολογία, με τα μόνο μοναδικά θα λέγαμε πρότυπα, τα αρνητικά. Αρνητικά λοιπόν στην κοινωνία, αρνητικά στους άλλους χώρους, παντού αρνητικά και τα θετικά που είναι. Πόσο κακό λοιπόν είναι αυτό το σύνδρομο της προφάσεων αμαρτίες, μας το λέγει πολύ καλά και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος έχει ένα λόγο στον οποίο κάνει ειδική αναφορά για αυτό το θέμα μας. «Μη κακός λέγειν τους ιερείς του Θεού, εισακύλαν και πρίσκυλαν και εις το μη κακός λέγειν τους ιερείς του Θεού». Εάν ήθελε ο Θεός να τιμωρήσει τους ιερείς, να τους διαπομπεύσει, το έκανε μέσα σε ένα λεπτό. Τους ξεσκέπαζε όλους ή τους μοναχούς. Υπάρχουν λοιπόν σε όλους τους χώρους, υπάρχουν ατασταλίες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως των χώρων της Μονής και στον χώρο της Εκκλησίας ατασταλία καμία. Θα έπρεπε να είχαμε των χώρων του Αγίου, των χώρων της καθαρότητας, των χώρων της θυμιότητας, των χώρων της αγιότητας, των χώρων που θα γίνεται φως να φωτίσει και αλάτι να αλατήσει. Αλλά, κύριε εσείς των τηλεοράσεων, όταν τροφοδοτείτε την κοινωνία, μέρα νύχτα, με τη σαβούρα, λες και δεν έχουμε Ελλάδα, λες και δεν έχουμε αξίες, λες και δεν έχουμε ωραία παραδείγματα και θετικά πρότυπα του ωραίου, του μεγάλου, του υψηλού, του ηθικού, του τιμίου, του δικαίου, του μεγαλείου της πατρίδας μας, πρότυπα, λες και δεν έχουμε, λες και φτωχήναμε. Μας προβάλλεται, κύριοι των τηλεοράσεων και των δημοσίων και των ιδιωτικών, τη σαβούρα, την ανηθικότητα, την κλεψιά, τον σοδομισμό. Θέλετε να επικρατήσει, ας πούμε, η ομοφιλοφιλία,
Και μετά κατηγορείται αν υπάρχει κάποιος κληρικός ομοφυλόφιλος, αν ξεφύγει από την εποπτεία του επισκόπου και τον χειροτώνησε μέσα από μια κοινωνία την οποία παράγετε εσείς τα βρωμερά τηλεοπτικά κανάλια που από το πρωί μέχρι το βράδυ κινεδισμό δείχνεται, σοδομισμό δείχνεται, πορνεία, αμοιχεία, ασέλγεια, κλοπή και φάγε πει εφραίνου δείχνεται. Λοιπόν, από πού θα βγουν οι παπάδες και οι καλογέροι? Δεν θα τις γεννήσουν μανάδες? Και αν είναι διεφθαρμένες οι μανάδες και οι οικογένειες, πώς θα βρούμε εμείς να κάνουμε στην εκκλησία παπάδες? Από πού θα τους κατεβάσουμε από τον ουρανό? Αλίμονό μας, εάν κατέβαιναν άγγελοι να κάνουν τον παπά. Όπως λέει ο Χρυσόστομος, θα μας έπαιρναν το κεφάλι σε όλους. Δεν θα μείνει κληρικός, λαϊκός, ζωντανός. Δεν θα κοινωνούσε κανείς, το λέει ο Χρυσόστομος. Θα πηγαίναμε στην εκκλησία και θα μας έκοβε το πύρινο σπαθί του αγγέλου ως αναξίους. Δια τούτο λέγει ο Χρυσόστομος, ευδόκησαν ο Θεός να κάνει κληρικούς ομοιοπαθείς, που δεν είναι άγιοι και τέλειοι στην απόλυτη μορφή, αλλά είναι εντογίγνεστοι άγιοι που αγιάζονται και αγωνίζονται για τον αγιασμό. Αυτό είναι η αδυναμία του κληρικού, ώστε να είναι ομοιοπαθείς και συμπαθείς και ομογνώμων. Για να γίνονται, λέει ο Χρυσόστομος, οι κληρικοί ομογνώμονες και συμπαθείς, ώστε να μην μας βλέπουν αφιψηλού. Και αυτό πολύ φοβάμαι εγώ, όχι τον αμαρτωλό, τον έχοντα λέει βέβαια συγνωστά αμαρτήματα κληρικό, όσον εκείνον που υποκρίνεται πως είναι αλάθητος, εκείνος μπορεί να είναι ως φόρος, ενώ αυτός που έχει την συνέστηση ότι έχει αμαρτίες και επομένως είναι ομοιοπαθής και δεν μπορεί να κρίνει αυστηρά και άδικα και απότομα και να εφαρμόζει αμέσως το μαστίγιο και το νηστέρι στον κάθε χριστιανό, αυτόν τον θεωρώ πιο ενδεδειγμένον να δουλέψει σε μια κοινωνία βρωμιάς και δυσοδίας, που εσείς τηλεοπτικά κανάλια θέλετε να κάνετε την νεολαία βρωμερή και δυσόδη, χωρίς ιδανικά, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς ειδική, ηθική, λένε ταμπού. Τι θα τα κάνουμε τα παιδιά, πόρνες στις κοπέλες και πάλι ανθρώπους στα αγόρια να κάνουν κατόπιν τι, να πάνε στρατό, να περασπίσουν ποια πατρίδα, να μην έχουν ανδρισμό, να τα κάνετε κοινέδους και ομοφυλόφιλους, να μην έχουν οι κοπέλες ηθική, να τα κολλήσετε AIDS και άλλα αφροδίσια νοσήματα και να γίνουν πόρνες και μοιχές αύριο να κοροϊδεύουν τους άνδρες τους. Αυτά διδάσκεται. Και βρίσκεστε εσείς οι υποκριτές να κατηγορήσετε αν βρέθηκε και ένας που ξέφυγε από την εποπτεία ενός επισκόπου και χειροτονήθηκε εκείνο ομοφυλόφιλος. Επομένως δεν κάνετε κάθαρση της εκκλησίας. Και ποιο είστε εσείς που να κάνετε κάθαρση της εκκλησίας? Με ποια κριτήρια, με ποια σταθμά, με ποιο πνεύμα Άγιον? Κάθαρση τι δηλαδή, κομπογεννήτικη? Την εκκλησία δεν την καθαρίσουν κάποιες κομπογεννήτικες ζουγκλοειδείς εκπομπές. Την εκκλησία την καθαρίζει το δάκρυ μας, η μετάνοιά μας, η προσευχή μας και το νηστέρι που θα πρέπει να πέφτει έσωθεν εκ της εκκλησίας, ώστε να αποκόπτονται τα σάπια μέλη, χωρίς να αποκεφαλίζεται η εκκλησία. Πονάει, πόδι κόβει κεφάλι δηλαδή. Θα κόψουμε την εκκλησία όλα, την θανατώσουμε. Για ποιο λόγο? Βέβαια θα πούμε στη συνέχεια ποιες είναι οι σκοπιμότητες, για ποιο λόγο κάνουν αυτές τις εκπομπές. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά να δώσουμε το λόγο στο Χρυσόστομο. Δεν μπορεί κανείς, λέγει, να κατηγορήσει τους ιερείς, όσο και αμαρτωλοί να είναι. Μπορεί να τους κατηγορήσει η ίδια η Εκκλησία, το ίδιο το σώμα της Εκκλησίας που τους εγέννησε και οφείλει να τους έχει αγνούς, καθαρούς, λειτουργούς του υψίστου. Δεν μπορεί ο κάθε λαϊκός να παριστάνει τον διορθωτή μέσα στην Εκκλησία. Διότι ακριβώς τι γίνει το αν εκείνον μακαριότερον, τι δε ημών αθλιότερον. Λέγει ο Χρυσόστομος, εάν δηλαδή σηκωθούν οι λαϊκοί και βρίσκουν κατηγορίες και βρίσκουν ψεγάδια και κρίνουν και κατακρίνουν αυτά ο παπάς, τούτος, εκείνα όλος ο παπάς, ποιος είναι ο σκοπός των πιστών και τι ζητούν όταν έρχονται στην εκκλησία? Να βρουν αγίους παπάδες? Δεν μας βρουν αγίους, δεν μας αφήνει να αγιάσουμε αυτή η βρωμοκοινωνία. Πάμε να δούμε ειδήσεις και βλέπουμε γυμνές, ξεβράκωτες, αχιδεότητες, σεξ μέσα στην ώρα των ειδήσεων. Μπορεί να έχει κανείς αγιότητα μέσα αυτήν την βρωμοκοινωνία και τα βρωμοκανάλια που έγιναν? Λοιπόν, μην κατηγορούν μετά αν κάποιος νέος χειροτονημένος παρασύρθηκε, εάν προ τις χειροτονίες του δεν είχε αμαρτήσει, είναι δυνατόν να πέσει ο άνθρωπος. Υπάρχει όμως η μετάνοια, υπάρχει η κάθαρση, υπάρχει η αποκοπή που μπορεί να γίνεται με εσωτερική διεργασία, χωρίς να ξεφτελίζεται η πατρίδα. Στο ίτερναν λέει,
να ξεθελίσετε η πατρίδα, να ξεθελίσετε το ράσο το ηρωικό που είναι σημαία, για να βγάλουν ράσα, να καταργήσουν την συναδέλφωση εκκλησίας, πολιτείας και άλλα που θα πούμε στη συνέχεια. Αυτά αποσκοπούν, γι' αυτό κατηγορούν ρασοφόρους. Δεν έχει λοιπόν δικαίωμα κανένας λαϊκός να κρίνει αλότρια παραπτώματα, πόσο μάλλον να κρίνει κληρικούς. Και μας φαίνει παράδειγμα ο Χρυσόστομος τη Μαρία που κατέκρινε τον Μωυσή και του είπε: «Εσύ μόνο θα είσαι αρχηγός». Και λέπριασε το χέρι της και προσευχόταν ο Μωυσής και ο Θεός δεν την συγχωρούσε. Όταν κακολογεί κανείς λοιπόν τους άρχοντες και μάλιστα τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, έχει κατάρα, δεν έχει ευλογία. Και μας λένε ότι πάνε να διορθώσουν την εκκλησία. Ποιοι είστε κύριε εσείς οι διορθωτές? Ποιοι είστε? Αν σας αποκάλυψε ο Θεός τις βρωμιές σας, δεν θα είστε πιο αμαρτωλοί εσείς από εκείνους που κατακρίνετε? Μετά πάτε τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος ο οποίος έλεγε, και τονίζει ο Χρυσόστομος, ότι δεν είχε αμαρτίες και κατέκρινε τον τελώνη. Κολλάζεται λοιπόν ο Φαρισαίος. Μετατοπίζουμε λοιπόν το φορτίο των αμαρτιών μας στους ώμους των άλλων και μπορεί εμείς να σηκώνουμε πιο πολλά βάρη αμαρτιών και να κατακρίνουμε αυτούς που έχουν λιγότερα. Ποιος είναι λιγότερο αμαρτωλός από τους άλλους? Μπορεί να μου πούνε αυτοί οι κύριοι παραγωγοί των εκπομπών, πόσο λιγότεροι αμαρτωλοί είναι από εκείνους που κατακρίνουν? Οι ιερείς, λέει ο Χρυσόστομος, δεν βλάπτονται αν κατηγορούνται, γιατί μπορεί να παραστήσουν, θα λέγαμε, να πάρουν τη θέση του τελώνη και να πούνε «Λάστε τι μείνει το αμαρτωλό». Αλλά εκείνος που κατηγορεί, εκείνος είναι εις κατάκρισιν του Θεού. Αν είχαν λοιπόν η λαϊκή εξουσία, τότε ακριβώς θα γίνονταν τα άνω κάτω. Και μας φέρνει και άλλα παραδείγματα θαυμάσια. Επομένως οι λαϊκοί όταν έρχονται στην εκκλησία, αυτό πρέπει να ψάχνουν, να ψηλαφίσουν το μυστήριο της Χριστοφάνειας, να κοινωνήσουν Χριστόν με το λειτουργικό λόγο, με τον ημνολογικό λόγο, με τα αναγνώσματα, με την ομιλία, αν γίνεται ομιλία, να κοινωνήσουν των αχάντων μυστηρίων. Δεν τους ενδιαφέρει αν είναι ή δεν είναι Άγιος ο Παπάς. Ακόμη και ο πιο αμαρτωλός Παπάς μέσα στην Εκκλησία γίνεται λειτουργός του υψίστου, και εδώ βλέπουμε το μεγαλείο της αγάπης και μακροθυσμίας του Θεού που ανέχεται και με βρωμερούς κληρικούς να λειτουργεί. Γιατί ο Χριστός λειτουργεί και ο ιερεύς δανείζει, είτε άξιος είναι είτε ανάξιος είναι, δανείζει τα χέρια του και δανείζει την γλώσσα του. Ο Χριστός είναι που ιερουργεί, ο Χριστός λειτουργεί, ο Χριστός τελεί και τελεί τα Άγια Μυστήρια. Επομένως, κανείς δεν έχει δικαίωμα να κατακρίνει τους ιερείς, αφού ο Χριστός τους αφήνει. Δεν μπορούσε με μια συγκοπή να τους πεθάνει όλους? Δεν μπορούσε να τους ξεγυμνώσει όλους με μια στιγμή και να πει «Βρωμεροί και τρισάθλοι, φύγετε»? Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Ποιος έχει το δικαίωμα να παίρνει την θέση του Θεού να κρίνει, όπως δεν κρίνει τώρα ο Θεός, όπως θα κρίνει ο Θεός τη μέλουσα κρίση? Αλίμονό μας αν δεν μετανοήσουμε και εμείς οι κληρικοί και οι λαϊκοί, όσοι λαϊκοί αμαρτάνουν, και βρεθούμε πρώτου κριτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επομένως, δεν δικαιολογείται κανείς να αρπάξει το αξίωμα του κριτού του Αγίου Θεού. Αυτόν υπηρετούν. Τόση αγάπη έχει δώσει. Γιατί θα πείτε τι? Μα αφήνει κίνεδους και λειτουργούνε? Αφήνει πόνους παπάντες και λειτουργούνε? Ή αφήνει καλογέρους αμαρτωλούς και υπάρχουν στα μοναστήρια να κάνουν προσευχή? Τι να κάνει ο Θεός? Να μας βάλει μπροστά, να μας εκροντώσει όλους? Ποιον θα εξαιρέσει άμα αρχίσει να πει κόβω, κόβω, κόβω? Ποιον θα αφήσει άκοφτον? Όλους θα μας κόψει. Άλλους αμαρτωλούς κατά των λογισμών, άλλους αμαρτωλούς κατά την καρδία και επιθυμία, άλλους εν λόγο, εν έργο, εν παραλήψη. Και ξεχάσαμε τα αμαρτήματα της παραλήψεως. Επικατάρατος λέγει αυτός ο αμελός επιτελών τα έργα αυτού, τα έργα του Θεού. Πόσοι επιτελούμε αμελώς, κατάρα έχουμε? Άρα ποιος είναι ο αθώος και ο άξιος να λειτουργεί? Κανείς. Άρα ας αφήσουμε τον Θεό να λειτουργεί με τη μακροθυμία του. Και βέβαια θα πείτε, μα δεν θα διορθωθεί η Εκκλησία, δεν θα διορθωθούν οι παπάδες? Θα διορθωθούν, και θα πούμε στη συνέχεια με ποιον τρόπο μπορούν να διορθωθούν όλα αυτά. Αλλά μια και δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο, να δούμε τώρα, αφού υποτύπων σχολείων και όχι συστηματικής εξετάσεως είδαμε τι σημαίνει σύνδρομον προφάσεις αμαρτίες, θα δούμε τώρα τι ασκοπιμότητα εξυπηρετεί αυτό το σύνδρομον
να γίνονται κατήγοροι, ιεροκατήγοροι, καλογεροκατήγοροι και στα κανάλια στα οποία παρουσιάζουν σαν θυράματα, δήθεν να προβληθούν κάποιοι και τους ξεγυμνώνουν και τους ρεζιλεύουν μετά. Λοιπόν, ποια είναι η σκοπιμότητα? Πρώτον, η αποδυνάμωση στις διοικούσεις εκκλησίες. Προσέξτε αγαπητοί τηλεθεατές, αυτά που σας λέγω, και πέστε μου αν δεν είναι αλήθεια 100%. Λοιπόν, πρώτον, θέλουν να αποδυναμώσουν την διοικούσα εκκλησία ώστε να πιεστεί να υποχωρήσει σε ενέργειες νομοθετικές και σε άλλες πιέσεις από το εξωτερικό, από την Ευρώπη και από άλλα κέντρα αποφάσεων. Δηλαδή, ένα θέμα ανοιχτό είναι το Σύνταγμα. Θέλουν να κάνουν δήθεν φιλελεύθερο το κράτος μας, δηλαδή ανεξίθυσκο δήθεν να καταργήσουν η επικρατούσα θρησκεία, το άρθρο 3 και 13 του Συντάγματος. Θέλουν να χωρίσουν εκκλησία πολιτεία, το λέγει η Ευρώπη, βλέπετε, και πρέπει να ξεφτυλιστεί η εκκλησία για να κάνουν χωρισμό ανώδυνα. Μετά, θα επανέλθουμε σε άλλες εκπομπές για λεπτομέρειες σε αυτά. Μετά, έχουν σκοπό να ανοίξουν λεωφόρους για τον προσλητισμό, για να λένε χιλιαστές, οι Προτεστάτες, οι Σαϊντολόγοι τώρα, οι άλλοι. Τους παπάδες θέλετε, με αυτούς θα πάτε, τους πόρνους και κίνεδους, ελάτε σε εμάς, εμείς είμαστε ηθικοί. Για να ανοίξουν λεωφόρους στους προσλητιστές, στο έγκλημα αυτό κατά της πατρίδας μας. Μετά, για να αναγκαστεί η Εκκλησία να σιωπήσει από κάποια ντροπή στα εθνικά θέματα, στα οποία βαδίζουμε από υποχώρηση και συμβιβασμό σε υποχώρηση και συμβιβασμό, που φτάσαμε πλέον στο απροχώρητο. Και ενώ το 1993 η Εκκλησία ειδικούσα είχε φωνάξει και η Σύνοδος των 12 Μητροπολιτών η Διαρκής είχε μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και στην επαρχία της Μακεδονίας και διελάλησε η Μακεδονία ελληνική, τώρα επί 3 χρόνια έχει επιβληθεί σιωπή. Μήπως αυτές οι κατηγορίες δεν έχουν την έννοια να κλείσουν το στόμα της Εκκλησίας ώστε να μην φωνάξει, γιατί η Εκκλησία πάντοτε αποτελεί παράγοντα στηρίξεως του έθνους? Μετά, μια άλλη σκοπιμότητα είναι η δυσφήμιση του έργου της Ενωρίας, ώστε να αποκλειστεί το έργο της νεότητος. Είπανε, το ακούσαμε, μακριά από τα κατηχητικά. Ποια κατηχητικά, κυρία δικηγόρη, να είσαι? Ποιους κατηχητές, πού τους γνώρισες, πότε πήγες, πότε είδες εσύ κατηχητικά και κατηχητές? Μακριά από τα κατηχητικά. Όλοι αμαρτωλοί κατηχητές και κατηχήτριες. Δηλαδή, την νεολαία να την παραδώσουν στο σατανά των ναρκωτικών, της πορνείας, της μοιχείας, του κυνεδισμού, της αθλειότητας, και να μην υπάρχει ένας χώρος εξυγιάνσεως, φωτός, χάριτος και θεραπείες. Απομάκρυσης μετά του κόσμου από τις ενορίες. Μακριά από τις ενορίες, είπαν. Τα ακούσαμε αυτά. Αυτός ήταν ο σκοπός. Και όχι να κάνουμε συζήτηση θεολόγος που φωνασκούσε και έβριζε. Λες και ήταν χαμάλης του λιμανιού. Έβριζε υιούς κληρικών. Αν αυτό θεωρείται θεολογική ή ανθρώπινη συζήτηση. Μετά, είναι άλλη σκοπιμότητα. Από προσανατολισμός της κοινής γνώμης από τα εθνικά και κοινωνικά προβλήματα. Απεργίες, λέει, κάνουν τώρα, πείνα έχουν οι συνταξιούχοι, κόβουν τη σύνταξη στις πολύτεχνες μητέρες, κάμουν αυτό, κάμουν εκείνο, στα εθνικά θέματα μπορεί να μας έχουν ήδη πουλημένους. Σου λέει, ας πετάξουμε τώρα ότι φταίει η Εκκλησία, να αποπροσανατολίσουμε την κοινή γνώμη, να κουβεντιάζουν για παπάδες και όχι για τα εθνικά μας θέματα. Μετά, διασυρμός της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, ώστε να φημώνεται από την Ευρώπη και να λένε πως εδώ έχουμε ανηθικότητα, και μάλιστα να πηγαίνουν στο εξωτερικό οι εφημερίδες και οι βιντεοτενίες και στο ίντερνετ, όπως είπαμε, και να διασύρεται η Ελλάδα, όχι μόνο ολοκλήρως, ώστε να μας επιβάλλουν τις θελήσεις τους και να μας βάλουν όποιον να κάνουμε διαπραγματεύσεις με το ζόρι, αφού μας μοιράσουν και το Αιγαίο ακόμα. Μετά, λειτουργεί, έχει σκοπιμότητα αυτή η κατηγορία κλήρου και μοναχών, έχει σκοπιμότητα την εξής: να δικαιολογούν τα σκάνδαλα των τηλεοράσεων και να λένε εσείς δεν πρέπει να μιλάτε, αν προβάλλουν σοδομιστές, πορνείες, μοιχείες, κλοπές,
αν βγάζουν ομοφυλόφιλους, να κάνουν δηλαδή τρόπον ζωή στην ομοφυλοφιλία των διαφθαρμένων αυτών έρωτα και τα τι αυτά και να δικαιολογούν και τη μοιχεία και την πορνεία. Μην μιλάτε εσείς, κάνετε εσείς παρόμοια. Να καλυφθούν λοιπόν σαν μια ομπρέλα όλα αυτά τα σκάνδαλα και να γίνουν και δημόσια θεάματα, να μην αντιδρά κανείς. Γιατί κανένας παπάς να αντιδράσει και κανένας λαϊκός σοβαρός. Άλλος σκοπός, η απώλεια των ψυχών, διότι το σύνδρομο αυτό της αυτοδικαιώσεως, το σύνδρομο προφάσεις αμαρτίες, λειτουργεί σε όλους. Λειτουργεί στους ασθενείς περί την πίστη. Μπορεί λοιπόν ένας ασθενής περί την πίστη να κρατήσει το τιμόνι του, να σταθεί όρθιος, λέει, αφού έκαμαν οι μοναχοί, όχι ο μοναχός, η μοναχή αυτά, και εγώ, προπαντός οι νέοι, αφού έκανε ο παπάς, οι παπάδες λένε, ένας παπάς είναι, οι παπάδες λένε, άρα και εμείς. Και έτσι λοιπόν το σύνδρομο αυτό επεκτείνεται και θέλει σαν ομπρέλα να δικαιολογήσει την αμαρτυρότητα, την καταπάτηση κάθε ηθικής αξίας και ηθικού φραγμού. Το Άγιον Όρος, γιατί κατηγορείται? Θα σας το πω εγώ. Γιατί θέλουνε να το θύρουνε να μην είναι Ακρόπολης Ορθοδοξίας. Είναι Ακρόπολης Ορθοδοξίας. Δέχεται και αμαρτωλούς. Ποιος θα κατηγορήσει τον γιατρό αν πάει ένας ασθενής? Ο γιατρός φταίει. Ο ασθενής φταίει. Γιατί πάει ο ασθενής στο γιατρό? Για να θεραπευτεί. Γιατί πάνε κάποιοι, ειλικρινείς βέβαια, αν είναι ειλικρινείς. Γιατί υπάρχουν και σκόπιμοι πράκτορες που πάνε στα μοναστήρια για να διαφθείρουν την τιμή και την υπόλοιψη και το μεγαλείο του αγιωτικού νοχισμού. Θέλουν λοιπόν να αυθύνουν τον Άγιον Όρος, να μην έχει το Άγιον Όρος την φωνή, να μην μπορεί να ελέγξει το κακό, να μην μπορεί το Άγιον Όρος να σταθεί στο ύψος του, ώστε να επιβάλλουν και μάλιστα την έκθεση του Τζοβάνι Βέκο, να την κάνουν πράξη και να κάνουν και ξενοδοχεία, βιβλιοθήκες, να καταρρίξουν το Άβατο και να αφημώσουν και το Άγιον Όρος. Μετά, είναι δυνατόν να μην παρασυρθούν αυτοί οι οποίοι αμαρτάνουν καθημερινά, να αμαρτήσουν ακόμα περισσότερο και να απορροθούν με αυτά τα παραδείγματα, τα ακραία που τα κάνουν με γενίκευση ως παραδείγματα προς μίμηση στις τηλεοράσεις? Πώς λοιπόν μπορούν τα κανάλια να δικαιολογήσουν τα σκάνδαλά τους, τις αθλειότητές τους και όλα αυτά τα άθλια, τη σαβούρα που προσφέρουν σαν φαγητό, σαν βρώση πνευματική δήθεν στους τηλεθεατές? Να πούνε σαβούρα είναι και ο κλήρος, σαβούρα δίνουμε και δίνουν και τα κανάλια. Βέβαια το έγκλημα κατά της Ορθοδοξίας είναι ακόμη πολύ πιο μεγάλο, διότι έχει αντίκτυπο και στην πατρίδα και έχει, θα λέγαμε, την δυνατότητα να δώσει επιχειρήματα στην Ευρώπη, να μας τουρκοποιήσουν περισσότερο την Θράκη και το Αιγαίο, να το κάνουν, το διχοτομήσουν, να το δώσουν όλους τους Τούρκους και να μας κάνουν πάρα πολλές άλλες συμφορές. Παρακαλώ, λίγο σύντομα. Ναι, ευλογείτε, ναι. Πάτερ Καλίβα. Θα ήθελα να μιλήσω για τις εκπομπές αυτές του κυρίου Τρανταφυλόπουλου. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι πληρωμένοι. Δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι. Πρέπει να παίρνουν πολλά εκατομμύρια. Είναι και άλλοι. Αυτός ο κύριος Μουστάκης, που κάθε άλλο παρά κύριος δεν είναι και κάνει τον θεολόγο. Θεολόγος δεν βρίζει, δεν χειδεολογεί. Δεν φωνασκεί, δεν γκαρίζει. Μα θεολόγος είναι αυτός που μιλάει και ομολογεί το λόγο του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος το λόγο του διαβόλου μιλάει τόσο καιρό. Κάθε άλλο παρά θεολόγος είναι. Να είστε καλά. Έχουμε δείξει πια εμείς ορθόδοξοι χριστιανοί. Να μιλάει αν υπάρχει, ότι υπάρχει μόνο η εντολή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και να απορρίπτει όλες τις άλλες για τη μοναχική πολιτεία. Μα λέει και άλλο. Όποιος δεν μισήσει πατέρα και μητέρα και αδελφούς και αδελφάς υπερεμέγω και στιγμό άξιος. Μα ακριβώς. Ναι, τα μπερδεύει. Δεν είναι θεολογία αυτή. Το μικρό το πλούσιο, τι είπε στο νέο. Αυτό είναι φαρισαϊσμός και όχι θεολογία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Βέβαια δεν έχουμε το χρόνο να συμπληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε. Δεν είναι λοιπόν σκοπός η κάθαρση, γιατί αν είχαν σκοπό να κάνουν την κάθαρση, θα λέγανε στην εκκλησία, ελάτε εδώ να κάνουμε κάθαρση, να καθαρίσουμε το ράσο, να μην υπάρχει ακάθαρτο ράσο. Αλλά θέλουν να βρωμήσουν όλο τον κλήρο με μια ρετσίνια, θέλουν να ξεφθελίσουν τον κλήρο. Βέβαια, ένα απόστημα, λέγανε να σπάσουμε το απόστημα. Δηλαδή τι, θα φάμε εμείς το απόστημα από την τηλεόραση, φάρμακο μας το δίδε κύριε. Το απόστημα να το φάτε εσείς, αν θέλετε. Ή να το φάει ο χώρος που το εγέννησε και να το θεραπεύσει. Όχι να το κάνουμε λοιπόν το δηλητήριο σαν φάρμακο. Παρακαλώ. Ναι, πάτε. Ναι. Ευχή σας.
κύριε. Κοιτάξτε, γιατί αυτά που λέτε εκεί δεν τα βγαίνετε να τα πείτε παντού και σε άλλα κανάλια που τα ακούει, γιατί δυστυχώς εκεί ναι, δεν με κάλεσαν. Όπου με κάλεσαν πήγα. Πρέπει αν να και... προσπαθήσετε, πάτερ, γιατί δεν πάει άλλο. Και κάτι άλλο. Προχθές βγήκε ιερέας και είπε ότι μακριά από τους παπάδες. Και όταν άκουσε ο γιος μου μακριά από τους παπάδες, πώς θα το κάνω εγώ το παιδί μου να πάει στην εκκλησία. Αυτή τη ζημιά κάνουν αυτές οι εκπομπές. Πάτερ, κάνετε κάτι. Ναι. Να είστε καλά. Κύριε. Λοιπόν, ο Χριστός δεν διαπομπεύει, δεν αποκαλύπτει, καλύπτει, συγκαλύπτει, βοηθεί να επέρθει η κάθαρση. Δεν καταδικάζει την πόρνη, δεν καταδικάζει τον μοιχό, αλλά τους σώζει, τους ευλογεί να θεραπευτούν. Αντίθετα, ο Σατανάς αποκαλύπτει όχι για να οδηγήσει τη μετάνοια και διόρθωση, αλλά για να καταρακώσει, να οδηγήσει την απόγνωση, να κάνει ζημία. Παρακαλώ, λίγο σύντομα γιατί τελειώνει η ώρα μας. Καλησπέρα σας. Ναι. Ήθελα δύο λέξεις να πω κι εγώ. Ναι, πολύ σύντομα γιατί τελειώνει η ώρα. Μάλιστα. Προθέσω ο κύριος Φιονταφυλόπουλος, γιατί βγάζει τους ιερείς για να κλονίσουν τη θρησκεία, αυτοί είναι πληρωμένοι. Δεν το αποκλείουμε. Να είστε καλά. Δεν έχω να πω, τίποτα. Να είστε καλά. Βέβαια, εμείς δεν κάναμε τον εισαγγελέα, ούτε ξέρουμε αν πήραν δεν πήραν χρήματα. Εμείς ένα ξέρουμε ότι κάνουμε μονολέθριον έργων. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Κάθαρση. Δηλαδή, να βγει τώρα στους δρόμους ένας γιατρός με έναν νηστέρι, λέτε να σας φάξω όλους, είσαστε άρρωστοι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Να πάρουμε κάποιους που είναι άρρωστοι, να τους βάλουμε στην εντατική και να επιληφθούν της καθάρσεως άνθρωποι που ξέρουν να καθαρίζουν. Εν πνεύματι Αγίο, με καθάρση όπως καθαρίζει ο Χριστός. Και όχι όπως καθαρίζουν οι κομπογεννήτες. Παρακαλώ. Λέγεται. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αγαπητοί τηλεθεατές. Επομένως, εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με την ακαθαρσία. Και αν πούμε πως υπάρχει κόπρος Αυγίου, ποιος είναι αυτός που θα καθαρίσει, ποιος θα παραστεί τον Ηρακλή. Επομένως, η Εκκλησία οφείλει να κάνει μία αυτοκριτική και να μην επιτρέψει να υπάρχει σκανδαλοθυρία, σκανδαλολογία και διαπόμπευση προς όνειδος και κατακρίμηση των συνειδήσεων. Παρακαλώ. Πάτερ. Ναι. Την ευχή σας. Κύριε. Ήθελα να σας πω το εξής. Μισό λεπτό γιατί τελειώσει η ώρα μας. Ναι, ναι. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος πληρώθηκε για τον κύριο Σπύρου, ναι. Έβαλε με τους γιατρούς, αφού ποιος αμάζεψε αυτό το τέρας που λέγεται Τριανταφυλόπουλος, ξανά τα έβαλε με την Εκκλησία. Αυτός είναι διάολος. Ο δε θεολόγος δεν είναι θεολόγος. Όταν μας έφερε τον Παπακατινά που χόρευε μπουζούκια στην πλάκα, αυτό δεν λέγεται θρησκεία. Αυτό λέγεται διαολισμός. Και είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο μεγαλύτερος παλιάνθρωπος και εξχρός άνθρωπος εναντίον της θρησκείας που υπάρχει. Ναι, δεν θα ήθελα... Όταν κατηγορήσει, πάτερ μου, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Παπανδρέου ή τον Μητσοτάκη, τους πάνε μέσα. Όταν κατηγορήσουν τον Χριστό, τους βάζουν στα κανάλια και τους βλέπουν για να έχουν τηλεθέαση. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή δυστυχώς είναι η Ελλάδα. Να είστε καλά. Που πολεμήσαμε, που εγώ έχω πολεμήσει 3 φορές την Ελλάδα. Έχω πολεμήσει 3 φορές για τον χριστιανισμό. Έχω πολεμήσει 3 φορές για τη σημαία. Ο Τριανταφυλόπουλος έκαψε τη σημαία κάτω. Το λέω επωνύμως. Η Τριανταφυλόπουλη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια δεν θα ήθελα να εκφραζόμαστε με χαρακτηρισμούς, γιατί θέλω να μην πλήττουμε εμείς όταν πλητόμεθα. Όταν πλήττουν τον κλήρο, να μην αμυνθούμε με βαρύς χαρακτηρισμούς. Βέβαια δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Θα έχουμε και σε εν καιρό ευθέτω μια συνέχεια, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να κάνει την κάθαρση, κανείς κομπογιανίτης μέσα σε μια ζούγκλα που παράγει ζούγκλα και δεν αποζουγκλοποιεί. Δεν μας δείχνει πώς θεραπεύεται το κακό, αλλά μας δείχνει πώς όλοι είναι κακοί. Όχι. Το ένα ακραίο παράδειγμα δεν μπορούμε να το γενικεύουμε. Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία που έδωσε στον τόπο αυτόν που νοήν και δημιουργική πορεία και την θεμελίωσε την πατρίδα μας σε βάθρα στον Χριστό και στην παράδοση και στην οικογένεια, δεν μπορούν την Εκκλησία για ακραία μοναδικά παραδείγματα να την κατηγορούν, διότι αυτό είναι έγκλημα μέγα που η ύβρις αυτή μεταβαίνει και σε όλους τους κληρικούς και σε αυτόν τον Ιησούν Χριστόν. Αγαπητοί τηλεθεατές, ήθε να μας φωτίσει ο Θεός όλους να αγωνιστούμε σαν Έλληνες, σαν Ορθόδοξοι, γνήσια και ανυπόκριτα, για να καθαρίσουμε τον τόπο, για να καθαριστούμε όλοι. Ποιος είναι ο καθαρός και δεν έχει ακαθαρσία? Όλοι να καθαρθούμε, όλοι να εξαγιαστούμε, όλοι να φτάσουμε στο να εκφράσουμε την Ορθόδοξη πίστη μας και να φανερώσουμε τον Χριστό, και τότε θα λειτουργούμε ως φάρμακο η παρουσία μας και ως αλάτι και ως φως. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Χαίρετε.